μεγάλους νικητές του 19ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και πάλι η ΕΡΤ πρωταγωνίστησε. Μικρού μήκους ταινία έχει κερδίσει από τον μπαλκόνι και για το κανονικό Film Festival και για το κανονικό τα έργα της μεγάλης διαρκείας έχει δει η Σμύρνη μου αγαπημένη. Φέτος το πρώτο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αμερική λειτουργήσε σε υβριδική έκδοση. Δύο χρόνια το έχουμε κάνει μόνο στην ιστοσελίδα και στο διαδίκτυο και φέτος όπως τα πράγματα καλυτερέψανε με το COVID το κάναμε και στο θέατρο και στο διαδίκτυο. Η Κριτική Επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου βράβευσε ως καλύτερη ταινία το Αγία Έμι. Τιμητική μνήμα πήραν και οι αδελφές Κάρας και το 18 που θα δούμε σε λίγες μέρες στις ελληνικές αίθουσες. Η ίδια Επιτροπή επέλεξε να βραβεύσει και το ντοκιμαντέρ «Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο». Στις ταινίες μικρού μήκους, η πολυταξιδεμένη φεστιβαλικά ταινία «Το Vancouver» κερδίζει το πρώτο βραβείο. Επίσης, το Summer Place και το «Από τον Μπαλκόνι» που προβάλλεται ήδη στο Netflix πήραν τη μετική μνήμα. Το «Από τον Μπαλκόνι» όμως κερδίζει και το βραβείο κοινού που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο είναι οι συνδράσεις που φέρνουν τους Έλληνες δημιουργούς πιο κοντά στη διεθνή αγορά. Μια γιορτή επανασύνδεσης και ευκαιρίας στα άτομα που έχουν έρθει στο Φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια να συνδεθούν μεταξύ τους και έχουμε μάθει ότι πολλές φιλίες επαγγελματικές και όχι μόνο έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις συγκεντρώσεις.